Γεια σας αγαπητοί φίλοι, αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τις ένοπλες δυνάμεις τόσο για μισθούς όσο και για εξοπλιστικά προγράμματα. Έχει κατατεθεί σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη αυξήσεις για τα στελέχη αλλά και για τις δαπάνες υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023. Αυτό προβλέπεται για το 2024, χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη για νυχτερινή εργασία, υγειονομική περίθαλψη των στελεχών όπως και εκπαίδευση και κατάρτισή τους, συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε ειρηνευτικές αποστολές, προμήθεια καυσίμων, υγειονομικού υλικού για στρατιωτικά νοσοκομεία, εθνικές υποχρεώσεις της χώρας στο ΝΑΤΟ, εισφορές του ΥΠΕΘΑ και κυρίως της ΕΜΗ σε διεθνείς οργανισμούς και νέες υποχρεώσεις για εξοπλιστικά. Ε, αυξάνονται λοιπόν οι δαπάνες ε, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, ούτω ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το στράτευμα αλλά και η μισθή των στελεχών. Μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες θα επανέλθουμε με το σημαντικό αυτό θέμα. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η άμυνα και η ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο για την ύπαρξη την ίδια ενός κράτους ενώ η ενίσχυση των στελεχών που κάνουν πολύ δύσκολη εργασία, λειτουργήμα δεν μπορεί να αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό. Πρέπει να πληρώνονται καλά γιατί σε περίπτωση πολέμου αλλά και σε καιρό ειρήνης πολλές φορές θέτουν τις ζωές τους σε κίνδυνο. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.